ένα ρολί, τοπάκι. Γενικά το καλοκαίρι με τη ζέστη φοράω πάρα πολύ τοπάκια. Και αυτό έχει άσπρη λιμάνι και αυτό, πολύ cute. Πολύ όμορφο. Με άσπρα κεντρηματάκια. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Και αυτό είναι πιο λεπτούρι, έτσι πιο βαμβακερό φαίνεται. Το συγκεκριμένο μου άρεσε, όχι πάρα πολύ όμως, γιατί κάπως κάνει κάτι από το στήθος έτσι κάτι περίεργο, δεν εφαρμόζει πάρα πολύ ωραία όπως τα προηγούμενα. Και επίσης το έβαλα να πληθεί και αυτό το ροζ, το άσπρο στο γιακά μου λέρωσε. Μου γκρίζαρε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με δύο φορεματάρες, μην σας δείχνω εδώ το πάτια. Έχω πάρει γενικά τρία φορέματα. Πάμε με το πιο αγαπημένο μου, τουλάχιστον αυτό που φαίνεται πιο τέλειο και το ερωτεύτηκα. Λοιπόν, τώρα δεν σας φαίνεται σας πολύ πως είναι. Λοιπόν, είναι φούξια και περνάει στο λαιμό. Καθίστε να βρω κι εγώ πως μπαίνει. Ναι. Λοιπόν, αυτό δεν είναι στο λαιμό. Εδώ πέρα έχει κενό. Και είναι κοντούλι, είναι φανταστικό, πανέμορφο. Δείτε εδώ τι τέλειο που είναι. Έχει αυτά εδώ τα έρινα αυτά. Είναι τέλειο, τέλειο χρώμα, τέλειο σχέδιο. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό το λάτρεψα μόλις το είδα, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Και έχει αυτό εδώ την γράφα στη μέση. Και εδώ πέρα είναι ανοιχτά, πάρα πολύ μου άρεσε, φανταστικό. Άλλο ένα λοιπόν από τα αγαπημένα μου κομμάτια της παραγγελίας ήταν αυτό το φορεματάκι. Το έχω ήδη βάλει μια-δύο φορές, μου αρέσει πάρα πολύ. Μπορείς να το βάλεις και για πιο καλό και για πιο χαλαρό για καφεδάκι. Έχει υπέροχο κοραλοφούξια χρωματάκι. Τονίζει τέλεια το μαύρισμα. Έχει ωραίο μπούστο, έχει τα ανοίγματα στο πλάι που μου αρέσουν, μεταπέφτει έτσι χαλαρό που δεν τονίζει και τα μπούτια και το θεωρώ απλά υπέροχο. Βέβαια αν φυσάει θέλει κάτι από κάτω για να μην φανούν όλα τέλειο. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο φαρματάκι. Θα περνάω λίγο γρήγορα γιατί είναι αρκετό φυσικά και θα κάνουμε 100 ώρες. Λοιπόν, αυτό μου φάνηκε λίγο περίεργο για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω, δεν είναι τη επιλογή μου πολύ αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων μου άρεσε όμως. Ο ένας όμως είναι κάπως έτσι. Έχει σκίσιμο. Βλέπετε, αρκετά μεγάλο. Τα χρώματα μου άρεσαν πολύ για καλοκαίρι. Δηλαδή αυτό με φουλ μαύρισμα θα είναι τέλειο. Το ύφασμα είναι συμπαθητικό. Το έχει και κατσαράκι. Okay. Νούμεράκι, παιδιά, μην δούμε όλα. Όχι, αυτό είναι small, συγγνώμη, αυτό είναι small. Ωραίο φαίνεται. Φαίνεται λίγο τσίτσιρο, βέβαια. Θα δούμε, φορεμένο. Πολύ ωραίο. Και το μήκος είναι καλό. Μ' αρέσει που έχει το στήσιμο. Σεξι φαίνεται. Θα το δούμε και φορεμένο, που το βλέπετε βασικά. Με αυτό το φόρεμα στην αρχή γέλασα πάρα πολύ, το είχα βάλει ανάποδα όπως βλέπετε εγώ όπως το φοράω τώρα και έχει πάρα πολύ μεγάλο σκίσιμο με αποτέλεσμα να μην μπορώ να γυρίσω να με δείτε γιατί το σκίσιμο πάει μέχρι αρκετά ψηλά. Ενώ φαίνονταν πολύ ωραίο από μπροστά, από πίσω παιδιά είναι απαγορευτικό, φαίνονται όλα. Δεν μ' άρεσε, μετά πήγα να το ξαναδοκιμάσω, να το βάλω σωστά και έβαλα μπροστά το σκίσιμο. Ωστόσο, μάλλον έπρεπε να το πάρω πιο μεγάλο νούμερο, γιατί ενώ η εφαρμογή είναι πολύ ωραία και κάθεται ωραία, το σκίσιμο είναι πάρα πολύ ψηλό, παιδιά, εννοείται ότι δεν μπορώ να βγω έτσι έξω. Λοιπόν, και συνεχίζουμε πάλι με το πάρκι. Έχουμε και δύο χειμωνιάτικα, θα αφήσουμε για το τέλος αυτά. Λοιπόν, πάμε σε το πάρκι πάλι. Τι χρώμα, ροζ. Άλλη απόκληση όμως. Αυτό το λάτρεψα, παιδιά. Είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Είχα ένα μαλλιό παλιά τέτοιο και ό,τι καλύτερο. Είναι αυτό το ροζ, το βρεφικό το ροζ που παίρνω στα κοριτσάκια που βάζω στους βαφτίσεις. Έχει γκλιτεράκια. Πόσο τέλειο, δείτε.
Μ' αρέσει πάρα πολύ, εντάξει. Σμόλ, ευτυχώς πήρα σμόλ γιατί είναι άνετο. Είναι εφαρμοστό, είναι ελαστικό. Το ύφασμα είναι σαν λούρεξ. Να σας πω, δεν ξέρω, δεν λέει. Πάρα πολύ μου άρεσε αυτό πάντως, πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πάρα πολύ ωραίο, νομίζω πως αρέσει πήρα είναι το πιο αγαπημένο μου αυτό. Γιατί όπου έχω γκλιτεράκια και τέτοια, ξέρετε, εγώ αγαπώ. Οπότε, like. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ το τοπάκι, πάρα πολύ ωραίο, έχει υπέροχο χρώμα, έτσι, είναι και αυτό από τις αγαπημένες μου αποχρώσεις ροζ. Κάνουμε τις 50 αποχρώσεις του ροζ, όπως βλέπετε εδώ πέρα σήμερα, έχουμε σε όλα τα νούμερα σχέδια και αποχρώσεις. Μου αρέσει πολύ, το συγκεκριμένο μου αρέσει για ένα ποτάκι το βράδυ, έτσι είναι λίγο πιο κυριλέ, δεν είναι καθημερινό ας πούμε. Έχουμε μια φουστίτσα γαλάζια που αυτή νομίζω γιατί την είδα και φοβήθηκα την πήρα σε πιο μεγάλο νούμερο και πιστεύω ότι θα μου είναι μεγαλούτσικη, φαίνεται λίγο μεγάλη στη μέση, θα δούμε τι θα την κάνω, μπορεί να τη δώσει καμιά φίλη μου. Κουμπώνει έτσι το πλάι, το χρώμα είναι υπέροχο, σούπερ καλοκαιρινό, αλλά δεν ξέρω για το μέγεθος, θα τη δοκιμάσουμε, δεν τη δοκίμασα για αλήθεια, απλά την άνοιξα να τη δω, οπτικά μου φαίνεται λίγο μεγάλη. Και αφού πιάσαμε γαλάζιο, πάμε σε άλλο ένα γαλάζιο, ένα τοπάκι γαλάζιο, τέλειο κι αυτό, πολύ ωραίο, το έχω δει πολύ στο TikTok να παίζει το συγκεκριμένο, πολύ πολύ ωραίο. Ωραίο χρώμα, εντάξει το ύφασμα είναι λίγο, φαίνεται λίγο φθινιάρικο, δεν είναι το καλύτερο. Παρ' όλα αυτά φαίνεται πάρα πολύ ωραίο και γενικά το γαλάζιο μου αρέσει και αυτό πολύ σαν χρώμα. Έχει ένα πολύ ωραίο σχεδιάκι, το πήρα σε νουμεράκι small. Θα το πάω και συνήθως small τα παίρνω γιατί πάνω είμαι αδύνατη, μπουτάκια έχω αλλά είμαι αδύνατη κάτω, πολύ ωραίο. Το δοκιμάσουμε όχι δεν πάει με τη φούστα, είναι άλλο πράσινο. Λοιπόν, η φουστίτσα ενώ μου αρέσει πολύ το γαλάζιο το χρώμα που έχει, θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη στη μέση. Αυτό το πρόβλημα βέβαια γενικά το έχω και με παντελόνια και με φούστες, καθώς έχω αδύνατη μέση, αλλά έχω ποπό και μπουτάκια, επομένως το πιο πολλά έτσι σακουλιάζουν όπως λέμε στη μέση. Τέλος πάντων, αν μου τη μαζέψει εγώ ή μου δίστερα, πιστεύω ότι θα μου κάθεται καλά. Είναι από αυτές που είναι έτσι αρκετά στη μόδα φέτος, οι χρωματιστές που κάνουν αυτή τη γραμμή, αυτό το στυλ. Αλλά θέλει λίγο μάζεμα, το τοπάκι πολύ ωραίο. Ωστόσο θα το ήθελα ένα τσάκ λίγο πιο κλειστό. Και έχω ένα νυχτικάκι. Κάπου έφυγε και ένα κουμπάκι, κάπου είχε ένα φεντρικό κουμπάκι. Έπεσε εδώ. Λοιπόν, έχουμε ένα νυχτικό. Σατέν, έχει και πολύ ωραίες πιτζάμες και πολύ ωραία έτσι λιντζερί και νυχτικά γενικότερα. Πήρα αυτό εδώ, γιατί φόρεγα ένα ποτζάμπο που το είχα 10 χρόνια και είχε σπιστεί παντού και ήθελα να το αλλάξω. Πήρα αυτό εδώ, πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο χρώμα, με δουλεύουν πολύ αυτά τα νυχτικούλια, πιο πολύ από baby doll και πιτζαμάκια. Και είναι και ωραία, είστε και πιλπιμένοι. Σατέν, σαν σατέν ας πούμε, πολύ απαλό. Και έχει την τζαντελίτσα κάτω, πολύ ωραίο και αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι και το νυχτικό, ωραίο, άνετο, αερίνο, ευήλιο, ευάερο και όλα αυτά. Απαλό, μαλακό στο δέρμα, σαν μετάξι, ωραίο, πολύ γλυκούλι, πολύ μου αρέσει για να είμαστε και περιποιημένοι στο σπίτι. Και έχουμε ένα, δύο, τρία πραγματάκια ακόμα, τέσσερα. Έχουμε άλλα τέσσερα πραγματάκια και τελειώνουμε. Λοιπόν, άλλο ένα πραγματάκι. Θα νομίζω ότι πήρα για κάποιο λόγο σε μεγάλο νούμερο, μα αν μου είναι μεγάλο θα το δώσω στη μαμά μου γιατί είναι ωραίο. Πολύ ωραίο παιδιά, τέλειο. Τέλειο σχέδιο, είναι αυτό το πλασινάκι με τα λουλούδια, όχι εντάξει αυτά φοριούν τα Έλληνα. Για κάποιο λόγο νομίζω ότι το έχω πάρει large. Δεν γράφει, δεν γράφει. Anyway, θα το δούμε. Πολύ ωραίο με τυραντάκι, δεν είναι πίσω και έχει και λίγο ανοιχτή πλάτη, ωραίο σχέδιο, πάρα πολύ όμορφο με τα λουλουδάκια, πολύ καλοκαιρινό και δροσερό. Φαίνεται λίγο στυλό, όχι εντάξει δεν είναι. Και πάρα πολύ αέρινο, πιστεύω για καλοκαίρι είναι ότι πρέπει έτσι να το λιώσεις, πάρα πολύ όμορφο.
έχουμε αυτό το πάρα πολύ ωραίο φορεματάκι. Αυτό μου αρέσει έτσι για καθημερινά, με σνικεράκι, με όλο σταράκι, με χαμηλή πλατφορμίτσα. Πολύ άνετο, πολύ έτσι αέρινο. Εντάξει, αυτό θα το φόραγα για ψώνια, για καφέ, στο σούπερ μάρκετ, έχει ωραία πλάτη. Για κάτι χαλαρό τέλος πάντων, δεν είναι έτσι για βράδυ και αυτά θεωρώ, γιατί το υφασμά του είναι λίγο πιο πρόχειρο. Παρ' όλα αυτά μου αρέσει αυτό το μεντί πράσινο φυστική, δεν ξέρω ακριβώς τι χρώμα είναι. Μ' αρέσει που δένει, μ' αρέσει η πλάτη του, το ντεκολουτέ, το μήκος και είναι και πολύ άνετο. Πρώτερη, όχι, έχουμε άλλα δύο. Άλλο ένα τοπάκι, μαντέξτε. Εντάξει, αυτό δεν είναι ροζ. Αυτό εδώ. Θα μου πεις, οκ, τι σου άρεσε. Δεν είναι κάτι ρελό, αλλά παιδιά με ένα μπλε ζινάκι και all star. Ή ας πούμε κάνω μια πλατφορμίτσα ή κάνω αθλητικούλη μου, νομίζω θα μου αρέσει πάρα πολύ. Κάτι μου έκανε αυτό. Μαράκι δεν λέει ούτε αυτό. Αλλά νομίζω ήταν small και αυτό. Πολύ ωραία παιδιά, βέβαια φαίνεται λίγο διαφανές, αλλά με μπες δουτσιέν θα είμαστε που μπλε. Ωραία με τα γυαλάκια έτσι, πολύ σάμα και αυτό. Ξέρω, μου αρέσει. Σας αρέσει. Περίεργο, αλλά μου αρέσει. Λοιπόν, αυτό ήταν το τελευταίο που επέλεξα για να συμπληρωθεί ουσιαστικά το ποσό που είχα. Ήταν πολύ οικονομικό, τύπου 2 ευρώ, 2,5, πάρα πολύ οικονομικό. Και ενώ όπως το είδα δεν με τρέλανε, έτσι χωρεμένο μου άρεσε πάρα πολύ. Κάνει πολύ πολύ ωραία αντίθεση με το μαύρισμα, καθώς είναι λευκό. Έχει ωραίο σχεδιάκι με τα γυαλιά και το θεωρώ πάρα πολύ καλοκαιρινό. Δηλαδή για καλοκαίρι το θεωρώ τέλειο. Και ένα παντελονάκι μπέζ, μου θυμίζει λίγο Ζάρα το συγκεκριμένο. Medium, απλά μου φαίνεται λίγο μεγάλο. Αυτό εδώ. Και κετσουπούλι πίσω. Είναι σε medium, απλό μπέζ, σαν αυτά που φοράνε στο κουστούμιο, δεν ξέρω πώς λέγονται. Και θα το δοκιμάσουμε με τα τοπάκια μάλλον, με κάποια τοπάκια. Ωραίο, σε λίγο σίδερο βέβαια, είναι λίγο τσαρακωμένο. Λοιπόν, έχει ωραία εφαρμογή, ειδικά στα μπούτια, αλλά θεωρώ πάλι στη μέση ότι είναι λίγο μεγαλούτσικο, επομένως ή θέλει ζώνη, λίγο μάζεμα. Γενικά παντελόνια προτιμώ να παίρνω όταν τα δοκιμάζω, δηλαδή σπάνια τα παίρνω παραγγέλνω έτσι, γι' αυτό και δεν είδατε πολλά σε αυτό το haul. Εντάξει, παρόλα αυτά θα το κρατήσω γιατί είναι ωραίο. Αυτά ήταν μαζί με το τοπάκι που φοράω. Ευχαριστώ πάρα πολύ το ΣΥΝ. Ελπίζω να ξανά έχουμε κάποια συνεργασία. Αυτά αγάπες μου. Α, και τα δαχτυλίδια αυτά είναι από ΣΥΝ. Πάρα πολύ ωραία. Αυτές ήταν οι αγορές μου. Πείτε μου εσείς από κάτω ποιο σας άρεσε. Ποιο σας άρεσε πιο πολύ. Εγώ νομίζω μου άρεσαν τα φορέματα πιο πολύ και τα τοπάκια τα ροζ. Αυτές ήταν οι αγορές μου, αυτά τα πραγματάκια. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, κάντε μια εγγραφή. Μπείτε να δείτε και το ΣΥΝ τι πραγματάκια έχει. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Πολλά φιλιάκια, να περνάτε καλά. Γεια σας!